Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου είναι πάρα πολλά και η στόχευση είναι αυτά να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα στον προγραμματισμό του Δημήτρη Πτωχού υπάρχει και αυτό στην όλη πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Είναι μια ώρα από την Αθήνα, μια μισή. Έτσι δεν είναι. Πραγματικά. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιήσουμε πάρα πολύ. Προκειμένου να έρθουν εκεί επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Προκειμένου να κρατήσουμε τους νέους στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι μεγάλη περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι μεγάλο στοίχημα, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Και η αλήθεια είναι ότι στοχεύουμε να κάνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου μια περιφέρεια πρώτη. Η ανάπτυξη και οι νέες επενδύσεις που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας σε μια Πελοπόννησο που πρέπει να κάνει βήματα μπροστά αποτελούν τα βασικά προτάγματα του Δημήτρη Πτωχού. Ανάπτυξη, επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νέες θέσεις εργασίας παντού. Είναι αλήθεια, ιδίως για την περιφέρεια, πιστεύουν ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν να επιληθούν ή τουλάχιστον να συμβάλλει η περιφέρεια ώστε να επιληθούν. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις επισκέψεις που κάνουμε σε όλους τους νομούς και σε όλους τους δήμους, συναντάμε ανθρώπους με πολύ ζεστασιά, οι οποίοι μας λένε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανάγκες, προσπαθούν να βρουν λύσεις. Τα ξέρεις εσύ, Δημήτρη μου, τα θέματα, τα αυτοδιοικητικά, τα περισσότερα από αυτά τα γνωρίζουμε, ναι. Ούτως ή άλλως και στην επαγγελματική μου πορεία, αλλά και στην πρώτερη πολιτική εμπειρία την οποία είχα έρθει σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, με θέματα τα οποία αντιμετώπιζαν. Θα μπορούσα να σας πω ότι μετά από αυτές τις επισκέψεις πολλά από τα προβλήματα και από τις ανάγκες είναι οριζόντιες για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα οι συμπολίτες μας, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά και ολιστικά. Και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο υπηρεσιών. Ανάπτυξη.